Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler και τη σειρά Μπαχάρ. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, με τα τελευταία γεγονότα με το χαμό του πατέρα της Ρεγκίν, τόσο η ίδια η Μπαχάρ όσο και ο Τιμούρ σκέφτονται πώς έχουν εξελιχθεί οι ζωές τους. Σε flashback θα δούμε την Μπαχάρ να υποφέρει ως νοικοκυρά, έχοντας ένα παιδί και μία αυταρχική πεθερά, αλλά και έναν αδιάφορο σύζυγο, ενώ η ίδια είναι νέα και έχει όλη τη ζωή μπροστά της να ζήσει τα όνειρά της. Από την άλλη, ο Τιμούρ και η Ρεγκίν, που δεν ξεπέρασαν ποτέ ένας τον άλλον, βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και περνάνε τα βράδια τους μαζί. Λίγους μήνες αργότερα, η Μπαχάρ και η Ρεγκίν γεννάνε τις κόρες τους. Πίσω στο σήμερα, τα δύο νεαρά κορίτσια μαζί με το Ρουζγιάρ κάνουν γκράφιτι σε ένα τοίχο και τυχαία περνάει από εκεί ο Τιμούρ και παίρνει την κόρη του με το ζόρι. Στο σπίτι την αναγκάζει να πετάξει όλες τις υπογιές και τις ζωγραφιές της, ενώ εκείνη κλαίει και τον εκλυπαρεί να μην το κάνει. Η Μπαχάρ που επιστρέφει από τη δουλειά επεμβαίνει και αντιδρά στον άντρα της που θέλει να πετάξει τα όνειρα της κόρης τους. Το επόμενο πρωί, ο Τιμούρ, ενώ έχει βρεθεί με το Σελίμ, ενημερώνει τη Ρεγκίν πως κάτι κακό ετοιμάζει. Πράγματι, εκείνος τηλεφωνεί στην Μπαρλά και τη ζητά να συναντηθούν, ενώ ενημερώνει τη Ρεγκίν πως θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια στην κόρη της. Η γιατρός τρέχει να προλάβει να τον εμποδίσει, αλλά στο δρόμο τρακάρει και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Παράλληλα, η Μπαχάρ την ίδια στιγμή ανακαλύπτει πως η Παρλά είναι η κόρη της Ρεγκίν. Στο μεταξύ, το ασθενοφόρο μεταφέρει τη Ρεγκίν στο νοσοκομείο και όλοι οι γιατροί πέφτουν πάνω της για να την κάνουν καλά. Η Παρλά, έχοντας μάθει για το τροχαίο της μητέρας της, τρέχει στο νοσοκομείο με κλάματα και βλέπει τη μητέρα της σε άσχημη κατάσταση. Μετά από πολλές ώρες, όπως θα δούμε, το χειρουργείο θα ολοκληρωθεί και η Ρεγκίν μπαίνει στην εντατική. Ο Ευρέν συμπαραστέκεται στην Παρλά, αλλά μέσα του ξυπνάνε άσχημες αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια όσα λύει στο σπίτι του Γιαβούζογλου. Το βράδυ, η Μπαχάρ προτείνει στην Παρλά να μείνει στο σπίτι τους και την περιποιείται.